Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Τάσος Νικολογιάννης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά είμαι και εγώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός απογέρισε τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, κάτι που το περιμέναμε. Είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνει. Mm-hmm. Τάσο, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά στο οικονομικό ή απλά... Όχι, νομίζω από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πάει σε κάτι διαφορετικό. Αχα. Το οικονομικό υπήρχε διαφορά πριν 2 μήνες που κάνανε κουβέντα. Ναι. Αλλά τώρα πλέον ήταν και απόφαση και του προπονητή, τον οποίο τον είχε ο Αλόνσο, τον Παλέσο τον είχε στην Πατσούκα. Ναι. Έκτη, ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Και θέλει κάτι διαφορετικό για τη θέση του εξτρέμ. Θέλει κάτι πιο... κάτι διαφορετικό σε στυλ. Στη θέση αυτή, σε στυλ. Mm-hmm. Και έτσι πήρε την απόφαση ο Παναθηναϊκός να λύσει συνεργασία του. Απλά αποχαιρέτησε τον Παράζο όπως αποχαιρέτησε και τον Περνάκη και τον Χουάνκα. Mm-hmm. Και πλέον... Κάτσε, Τάσο, τώρα οι παίκτες που έχουν μείνει για τα φτερά που λέμε της επίδεσης είναι ο Μαντσίνη. Ο Ιτόρο, ο Βέρμπιτς και ο Λιμινιός. Mm-hmm. Είναι 4. Άρα θα πάει όπως είπες και χθες για 2, έτσι. Δύο εξτρέμ. Ένας και ένας. Ένας για κάθε πλευρά. Ναι, δύο εξτρέμ θα αποκτηθούν. Ο ένας άμεσα. Όσο πιο άμεσα γίνεται, είναι προτεραιότητα να αποκτηθεί ένα εξτρέμ. Ο άλλος λίγο πιο μετά. Ο ένας θα προσπαθήσουν, θα το παρέψουν πολύ να είναι ένας παίκτης με την ποιότητα του Μπερνάρ. Ναι. Και αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα, γιατί ξέρεις, αυτοί οι παίκτες δεν είναι εύκολο να έρθουν Ιούνιο. Ναι, Ιούνιο, μήνα, μπράβο. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει απόφαση ο ένας, η μία από τις δύο πλευρές να είναι επίπεδου... Δηλαδή να είναι πάρα πολύ καλός εξτρέμ, mm-hmm. που να κάνει τη διαφορά και να έχει τα στοιχεία που θέλει ο Αλόνσο. Δηλαδή πολύ καλός στεναγμένα, ένα γκολ, να περσάρει. Οπότε το ένα εξτρέμ από τα δύο πιστεύω θα το δούμε σύντομα να έρχεται, όπως και για το αριστερό μπακ υπάρχει προτεραιότητα, γιατί εκεί υπάρχει και πρόβλημα αριθμητικό. Ναι. Από τη στιγμή που ο Μλαντένοβιτς παίζει στο Euro, για την προετοιμασία τουλάχιστον τις πρώτες μέρες δεν υπάρχει αριστερό μπακ. Mm-hmm. Θα είναι στην προετοιμασία ο Φικάη που θα χρησιμοποιηθεί στη θέση αυτή, αλλά Παναθηναϊκός θα πιέσει για το θέμα Γιαννούλη, ώστε να έχει μια απάντηση το πολύ σε 15 μέρες, δηλαδή εάν ο Γιαννούλης... Χονδρικά μέχρι το τέλος του μήνα. Πίνει στο Παναθηναϊκό 25-26 Ιουνίου, είναι μικρό το κακό, γιατί η ομάδα θα πάει επάνω 22 Ιουνίου, δηλαδή δεν, ναι. δεν θα χάσει πολύ μέρος της προετοιμασίας, οπότε... Θα είναι και στα φιλικά εκεί, ουσιαστικά. Κάπου εκεί τοποθετώ το θέμα του Στρουμπάκ ότι θα κλείσει. Εάν ο Γιαννούλης έχει βρει κάτι άλλο στο εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός θα πάει στη δεύτερη λύση, γιατί κοιτάει και άλλες περιπτώσεις στο Στρομπά για να είναι έτοιμος, αν δεν προχωρήσει το Γιαννούλη, αλλά έχει σημαντικές πιθανότητες για το Γιαννούλη, θα δούμε. Αυτό το όνομα του Φανάνχολτ που γράφτηκε για Ελλάδα θα μπορούσε να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό? Δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω, θα σου πω ψέματα. Ωραία, okay. Δεν έχω εικόνα. Επειδή μιλούσαμε πριν για τους εξτρέμ, τους 4 που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, ο Αλόνσο έχει ανάψει το πράσινο φως για όλους? Κοίταξε να δεις τώρα, από αυτά που βλέπω, ότι δεν ξέρω τι έχει πει ο Αλόνσο. Πιστεύω ότι ο Αλόνσο θα δει τους παίκτες όλους στην προετοιμασία και νομίζω από την προετοιμασία που θα γίνει στην Αυστρία θα βγάλει πολλά συμπεράσματα για κάποιους παίκτες. Αν του κάνουν ή δεν του κάνουν, ας πούμε. Έχει μια πρώτη εικόνα, γι' αυτό και χθες είπα ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ δεν πρέπει να το πειράξει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Απλά είπε όμως ότι χρειάζεται και ενίσχυση, και ενίσχυση θα γίνει και θα γίνει και σημαντική ενίσχυση. Mm-hmm. Δηλαδή θα έρθουν 5-6 παίκτες οι οποίοι θα ανεβάσουν πολύ την ποιότητα της ομάδας. Τώρα για τους εξτρέμ που μου είπες, με βάση τα θέλω του Αλόνσο, νομίζω ότι ο Βέρμπιτς δύσκολα θα βρει θέση. Ναι. Ο Αλόνσο δεν θέλει πολύ να κρατάσει πολύ την μπάλα, θέλει να γρήγορες ενέργειες και αποτελεσματικότητα. Βλέπω ότι ο Μαντσίνη μπορεί να του κάνει τη δουλειά, διότι ο Μαντσίνη είναι και πολύ γρήγορος και πάει στενασμένα και πρεσάρει καλά. Ο Αϊτόρ, αν είναι ο Αϊτόρ όπως ήταν επί Γιωβάνοβιτς, πιστεύω ότι και αυτός ότι μπορεί να βοηθήσει. Ο Λιμιός δεν ξέρω τώρα. Ο Λιμιός θα πρέπει να είναι, πολύ στον γκολ για να μπορέσει να πεις ότι θα τον. Αλλά ο Λιμιός είναι ένας και νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Πιστεύω θα παραμείνει. Έτσι κι αλλιώς ήρθε για να βρει τον καλό του εαυτό και να βρει τον ρυθμό του και μέσα στη χρονιά θα πάρει και αυτές τις ευκαιρίες του. Έτσι. Ωραία. Το θέμα Ιωαννίδη, σε ό,τι έχει να κάνει πρόσχεση, δεν σου λέω τώρα για, τις προτάσεις, της αναπροσαρμογής. Ναι. Εκτιμάς ότι θα υπάρχει εξέλιξη άμεσα? Ναι, πιστεύω ναι. Mm-hmm. Ο Ιωαννίδης θα πάρει το πιο μεγάλο συμβόλαιο
που υπάρχει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι το μήνυμα της διοίκησης, ότι ο Παίκτης δεν μπορείται. Τώρα, δεν μπορείται. Τώρα ποτέ μιλούσε ποτέ στη ζωή. Καλά, αλλά, ναι, εντάξει, okay. Αν έρθει κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, δεν μπορώ να πω δεν πωλείται. Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά αυτή τη στιγμή η διάθεση η είναι, είναι να μην πωληθεί, να μείνει. Αυτό που είπα και το μεσημέρι, να αποτελέσει την... είναι το εξής. Η διάθεση που υπάρχει από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι να μην πωληθεί κανείς από τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έρθει μια πρόταση για το Βέρμπιτς ο Παναθηναϊκός θα πει όχι. Ναι, προφανώς, αν είναι συμφέροντα οικονομικά. Είπα για τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, του βασικού κορμού. Mm-hmm. Έτσι. Ο βασικός κορμός ξέρουμε ποιος και είναι. Και ο Βέρμπιτς δεν ήταν ποτέ τέτοιος, ας πούμε. Ακριβώς. Λέει ένας φίλος, επειδή είπαμε για τον Παλάσιος, δύο στιγμές που θα σου μείνουν από Παλάσιος. Κοίταξε, εγώ τον Παλάσιο τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, ότι προσφέρει πολλά στην ομάδα. Η πρώτη χρονιά ήταν καταπληκτική. Ναι. Η χρονιά που η ομάδα πήρε το κύπελο, όπου είχε κάνει τρομερό δίδυμο με τον Αϊτόρ. Εντάξει, είχε βάλει ένα εκπληκτικό γκολ στο Καρισκάκι με τον Ολυμπιακό, σε ένα μάτσο που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και τον γκολ που έβαλε με τον Νόψη στο Ηράκλειο με απευθείας διαγώνιο σου, το έχει έτσι το Παλάσιος. Γιατί ήταν ένα παιδί που έδωσε την ψυχή του στην ομάδα. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή προπονητή που έγινε μάλλον του έκανε κακό και όχι καλό. Ναι. Ουσιαστικά έχασε τελείως τη θέση του από την δεκάδα και μετά λίγο και ο ίδιος στέει. Δεν το πάλεψε πολύ, γιατί ίδιο το τερίμιο τον υπολόγιζε. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δύσκολα θα μείνω Παλάσιος. Βέβαια, αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το πρωτάθλημα δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά πιστεύω ότι εκεί, εντάξει, νομίζω ότι είχαμε δει το μέχρι πού μπορεί να βοηθήσει ο Παλάσιος. Υπάρχουν κάποια θέματα που δεν τα είχε όσον αφορά το θέμα του ένας μέναν. Είχε όμως τον γκολ, έβαζε 5-6 γκολ της σεζόν. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή που του Παναθηναϊκού γενικά του βγήκε. Ναι, έδωσε πράγματα. Δεν πήρε πρωτάθλημα, οκ, αλλά... ήταν τίμιος, πρέπει να σου πω. Έπαιρνε τρεις φωνές, ποτέ δεν έκλεβε, πάντα έπαιζε για την ομάδα, πάντα σχιζότανε, έβαζε 5-6 γκολ το χρόνο. Απλά το φετινό δεύτερο μισό της σεζόν δεν ήταν καλό, καθόλου καλό. Ναι, και για πολλούς ακόμα θα πω, ναι, ότι δεν τους βοήθησε η αλλαγή προπονητή. Η αλλαγή προπονητή νομίζω βοήθησε πολύ τον Κότσερα και νομίζω ότι είναι και ο επόμενος που θα λέω στον πολέμο του Παναθηναϊκού. Άλλες δύο ερωτήσεις για να κλείσουμε. Λέει ένας φίλος, ρωτάει για τον Αράο, αν υπολογίζεται σαν εξάρι, σαν στόπερ. Εξάρι. Ωραία. Και για το πρόσεξε όμως, το είπα και το απόγευμα και ο κόσμος μπερδεύεται. Τώρα, εάν χρειαστεί, ναι, okay, στην αρχή της σεζόν τώρα τον χρησιμοποιήσει στόπερ, είναι άλλο θέμα. Αλλά γενικά στο μυαλό του Αλόνσο, στο 6 είναι και ο Αράο και ο Μαξίμοβιτς. Ωραία. Και αν βλέπεις να απασχολεί τον Παναθηναϊκό ο Τζόλης. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Καταρχάς δεν το βλέπω εύκολο να παίρνει από εκεί. Καλά, ναι. Οπότε... ωραία. Και κάτι τελευταίο. Πότε θα επιστρέψουν οι διεθνείς και οι Έλληνες και οι του Euro? Κοίτα. Οι διεθνείς, οι Έλληνες θα βρουν την ομάδα στην Αυστρία, θα πάνε 25 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. 24-25, η ομάδα θα πάει 22. Τώρα του Euro αναλόγως με το πώς θα πάνε. Του Euro ανάλογα πότε θα τελειώσει για τον καθένα, θα πάρει μια εβδομάδα τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω του Euro αν θα προλάβουν πάνω την ομάδα. Ναι. Εκτός αν τελειώσουν νωρίς οι υποχρεώσεις τους, έτσι. Αν τελειώσουν δηλαδή στην ουσία στη φάση των ομίλων που τελειώνει 26, νομίζω. Του κάθε ομίλου πότε τελειώνουν τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω 26. Μέχρι τις 26 είναι το 26 Ιουνίου. Ωραία. Αν πάρουν μια εβδομάδα καταλαβαίνεις ότι δύσκολα θα πάνε. Πάνω το όχι, κατευθείαν εδώ. Θα βρουν εδώ την ομάδα, ναι. Ναι, και μια εβδομάδα μόνο η ταλαιπωρία τώρα να πας για δύο μέρες να τους συναντήσεις στην Αυστρία να γνωριστείς και να γυρίσεις μαζί. Σωστό. Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Τάσο. Να είσαι καλά.